Ένα ιδιαίτερο ταξίδι θα κάνουμε σήμερα εδώ με τους κρυμμένους θησαυρούς. Θα αναγνωρίσουμε έναν τόπο που βρίσκεται πολύ κοντά μας, εδώ, τις Κρινίδες. Και φυσικά θα ανακαλύψουμε πολλούς κρυμμένους θησαυρούς μαζί με την ομάδα Οψόμεθα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, τις Κρινίδες και φυσικά τον Ντίκη Λιντάς. Οι Κρινίδες αποτελούν ένα δυναμικό σύγχρονο κέντρο με έντονη πολιτισμική ταυτότητα και σταθερά αναπτυσσόμενο μέλλον. Η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη της προϊστορίας και τους μύθους των αρχαίων Ελλήνων φτάνοντας ως το σήμερα. Εκτός των τυχών περιοχή, εξτραμούρος των Κρινίδων οφείλει το όνομά της στα άφθονα νερά που πηγάζουν ολόγυρα στην περιοχή. Κρίνε γαρίσει περί το λόφο ναμάτων πολλέ και εικάζεται ότι δόθηκε από τον εξόριστο Αθηναίο ρήτορα και πολιτικό Καλίκαστρο, ενώ μετονομάστηκε σε Φίλιππη λόγω της προσάρτησης της περιοχής από τον Φίλιππο Β. Η ιστορία του οικισμού των Φιλίππων αρχίζει το 360 έως το 359 π.Χ. όταν άπικοι από τη Θάσο ιδρύουν την πρώτη πόλη της Κρινίδες. Όταν το 356 απειλούνται από τους Τράκες, ζητούν τη βοήθεια του Φίλιππου Β, ο οποίος διαβλέποντας την οικονομική και στρατηγική σημασία της πόλης, την καταλαμβάνει, την οχυρώνει και τη μετονομάζει σε Φιλίππους. Η στιγμή της άνθησης για τους Φιλίππους έγινε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όπως αποδεικνύεται από τα λαμπρά κτίρια που κοσμούσαν την πόλη, με πιο σημαντικό το ανακαινισμένο της θέατρο. Στην παλαιοχριστιανική περίοδο, η πόλη έγινε σημαντικό αστικό κέντρο με ελληνικό χαρακτήρα. Τέλος τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, ένας ισχυρός σεισμός σε συνδυασμό με τις βαρβαρικές επιδρομές οδήγησαν στη συρρήκνωση της πόλης, η ζωή της οποίας μεταφέρεται στο χώρο της Ακρόπολης. Ύστερα από την Οθωμανική κατάκτηση, η πόλη εγκαταλείπεται. Γνωρίζοντας κατακτητές, την ακμή και την παρακμή, μέχρι και την εξαφάνιση του πληθυσμού από την περιοχή, με τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Κρινίδες ξαναζωντανεύουν και πάλι πληθυσμιακά με την εγκατάσταση των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Ιδιοτελής και ολιγαρκής στην προσωπική του ζωή, ο Μπάμπης Τσουρουκίδης είναι ένας επιστήμονας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και τεχνογνωσίας, ο οποίος βραβεύτηκε πολλές φορές για τα έργα του, αλλά ακόμη περισσότερο γιατί συνέταξε αφιλοκερδώς μελέτες για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη, αλλά και τη βοήθεια όλων των συμπολιτών που του ζήτησαν τη βοήθειά του. Με αγάπη και σεβασμό, αλλά και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και τη δημιουργική του πλευρά. Αυτά είναι τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν και τα θέτει ως αυστηρές προτεραιότητες στη ζωή του. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω δίπλα μου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώ την πορεία του Μπάμπη του Τσουρουκίδη. Το γνώρισα πριν από αρκετό καιρό και οφείλω να ομολογήσω ότι από το πρώτο χρονικό διάστημα κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος αγαπάει με όλη του την ψυχή αυτόν τον τόπο. Ο τόπος αυτός όμως έχει πολλά πολλά σημεία τα οποία τα ξέρει ένα-ένα με την παραμικρή λεπτομέρεια και ακριβώς γιατί γεννήθηκε και αγάπησε τον τόπο αυτό. Η δυστυχία και ευτυχία ταυτόχρονα το να ζει σε έναν τόπο που η μετανάστευση εξωτερική ήταν τεράστια, άρα ζούσαμε χωρίς τους γονείς μας για μια πολύ μεγάλη περίοδο και άρα είμαστε συνδεδεμένοι πάρα πολύ αναγκαστικά με τον ίδιο τόπο αυτόν, που σιγά σιγά μεγαλώνει και φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ. Πέρασαν 65 χρόνια πορείας σε αυτόν τον όμορφο τόπο, ο οποίος αφέθηκε από τους γονείς μας για λόγους καθαρά οικονομικούς. Πήγαν στο εξωτερικό και εμείς μικρά παιδιά τρέχαμε στους δρόμους δεξιά και αριστερά με τη βοήθεια της οικογένειας κτλ. Της γειτονιάς. Όταν λέω η οικογένειά μου, πια ήταν η γειτονιά. Αυτό που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ήταν η κραυγή, η φωνή αυτού του τόπου. Όπου και αν πήγαινα, όπου και αν καθόμουν, εγώ με τους φίλους μου και μόνος, που κυρίως ήμουν επάνω σε λαξευμένους όγκους μαρμάρου, γλυπτά θα τα λέγαμε, που η παιδική μου ευαισθησία τα αντιλαμβανόταν ως αγαλίαση ψυχής, τα δεχόνταν, γιατί έβλεπε ότι γεννιόταν η περιέργεια να ερευνήσω, αλλά άρα ηρεμούσα και έψαχνα αυτήν την ομορφιά που δεν γνώριζα τι σήμαινα. Μαζί τους κοιμήθηκα πολλές φορές, αποκοιμήθηκα επάνω σε αυτά τα που πολλοί ονόμαζαν τότε πέτρες ή πολλές φορές
πέρναγε ο όποιος νέος της εποχής εκείνης ως γραφικός. Και είχε πολλές φορές και χαρακτηρισμούς. Όμως αυτά τα κομμάτια είναι αυτά που έδιναν διαταγή, θα έλεγα, στην ψυχή και στο πνεύμα να πιάσουν το μολύβι σε μεγαλύτερη ηλικία και να αρχίζουν να τα ζωγραφίζουν, να τα σχεδιάζουν για να ανακαλύψουν την ομορφιά έτσι όπως δημιουργείται η σχέση αυτή με μένα και το χώρο. Εδώ όμως έρχεται να συμπληρώσει δυναμικά, δημιουργικά θα έλεγα, η παρουσία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο θέατρο, στο αρχαίο θέατρο, όπου σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ηθοποιοί, άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης εμφανίζονται από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και είχα την τύχη λοιπόν μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους να βρίσκομαι και να κάνω οποιοδήποτε θέλημά τους, χαρά μου να το κάνω και να ανακαλύπτω τα μυστικά του τρόπου ζωής του. Θεωρώ ότι η Κρινίδας είναι το κέντρο, θα έλεγα, της, όλων αυτών που αναφέρατε και βάζοντας όχι μόνο πλέον τις Κρινίδες που είναι σήμερα, αλλά μια μεγαλύτερη και ευρύτερη περιοχή τόσο αρχαιολογικών δεδομένων, αλλά και προϊστορικών δεδομένων, όπως και ο χώρος του Ντικιλιτάς. Εσείς που το ζήσατε, ποια είναι αυτά τα στοιχεία, οι μνήμες που έχετε από τις Κρινίδες, οι μνήμες που έχετε από το αρχαίο θέατρο, κάτι δυνατό που έχετε κρατήσει, εκτός από τη ζωγραφική που την ακολουθήσατε κιόλας. Τι είναι αυτό που σας κάνει μέχρι και σήμερα να συγκινήσετε? Κοιτάξτε, όπως είπα προηγουμένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν, αυτό που με συγκινεί είναι ότι υπάρχουν ακόμη ως βουβοί μάρτυρες όλα αυτά από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι σήμερα και μου θυμίζουν όλη αυτή εδώ τη διαδρομή και αναρωτήθηκα και αναρωτιέμαι τι έχω κάνει για να τα σηκώσω, τι έχω κάνει να συνομιλήσω μαζί τους. Και έτσι, ψάχνοντας μέσα από αυτούς τους δρόμους, παρά τις προσπάθειές μου να μπω σε διάφορους τόπους και χώρους, διότι μέσα από την επαγγελματική μου διαδρομή διεπίστωσα ότι ήταν αδύνατον να πείσω ή να περάσω ή να επικοινωνήσω με τους φίλους και την τοπική μου κοινωνία, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς αν θέλετε επέλεξα την αρχιτεκτονική ή τη χωροταξία η οποία ήταν άγνωστη και δύσκολη να περάσει στην τοπική μας κοινωνία, να συνομιλήσει. Και αυτό που ψάχνω χρόνια τώρα είναι πώς να επικοινωνήσω, να συνομιλήσω, να γνωρίσω καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπόρεσα τόσο καλά να τους γνωρίσω στη διαδρομή μου. Και η μόνη λύση που μου δόθηκε μετά από όλες τις προσπάθειές μου, γιατί ασχολήθηκα με πάρα πολλές δράσεις και με δημιουργώντας και φεύγοντας και από τον τόπο μου για να πάω να δω τι λάθος κάνω. Κατέβηκα και στην Αθήνα, πήγα και στη Θεσσαλονίκη επαγγελματικά για να στήσω ορισμένα πράγματα. Αλλά πάντα με καλούσε ο τόπος μου, γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου να καταθέσω τις εμπειρίες μου σε αυτόν τον τόπο και ο μόνος τρόπος να γίνουν πράξη είναι να μεταγγίσεις την εμπειρία σου όλη αυτήν στις νεότερες γενιές, οι οποίες όχι απλά έχουν χρόνο, αλλά κυρίως έχουν περισσότερη γνώση, έχουν περισσότερη πληροφορία, γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα και διαχειρίζονται πολύ καλύτερα τον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας. Άρα, εάν βρεις, Τσουρουκίδη, το τρόπο επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους, είναι ότι ανέβηκες σε ένα τρένο νεανικό, που φρέσκο, που σου φέρνει όλο εκείνο το οξυγόνο, που θα σου επιτρέψει να ονειρεύεσαι και μετά από την επίγεια ζωή σου. Και πώς έγινε, πώς αυτό μετουσιώθηκε σε πράξη, πώς έγινε? Από τη μεγάλη θλίψη και αγανάκτηση των νέων. Όταν στα καφενεία διεπίστωνα ότι η μόνη συζήτηση ήταν ότι δεν αντέχουμε άλλο, μας κατέστρεψαν και οι γονείς μας και όλες οι παλιότερες γενιές, δεν άφησαν τίποτε, δεν υπάρχει δουλειά, δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια, δεν μπορούμε το ένα, δεν μπορούμε το άλλο. Και μέσα σε μια τέτοια συζήτηση πετάχτηκα, γύρισα προς τους νέους αυτούς που συνέβη να είναι δικοί μου, γνωστοί μου άνθρωποι κιόλας και είχα το θάρρος να μπω στη συζήτηση λέγοντάς τους ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε τις προηγούμενες γενιές, διότι αισθάνομαι τώρα αυτά που ακούγοντας εσάς ότι κι εγώ
κατηγορούμε. Πρέπει να σας πω, λέω, ότι κανένα από τα όνειρά μου δεν μπόρεσα να τα περάσω και ήδη πέρασα στη σύνταξη. Για να σκεφτείτε πόσο σύντομα περνάει ο χρόνος. Για να συντομεύσει αυτό, θα πρέπει να μην κατηγορούμε, αλλά να κερδίζουμε τον χρόνο, το φίδου χρόνο. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο μας, λοιπόν, και να έχουμε μέτρο. Βεβαίως είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά δεν φταίνε οι γενιές, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Και μέσα, γιατί δεν φταίνε, γιατί σε μένα, και όπως και εσείς, έχουν δώσει τα σχολεία, άρα δωρεάν εκπαίδευση, φτάσατε σε ένα σημείο να μπορείτε να κάνετε κριτική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως δεν τοποθετήστε στις δικές σας προσπάθειες. Δηλαδή πήγατε στα πανεπιστήμια, δημιουργήσατε πνευματικούς πόρους. Τι τους κάνετε αυτούς? Σκεφτήκατε ποτέ για ποιο λόγο σπουδάζετε? Και με κοίταζαν έτσι. Τι εννοείτε δηλαδή? Λέω απλούστατα. Θα φυτέψετε τους πνευματικούς σας πόρους σε ένα όνειρο. Και ποιο είναι το όνειρο, τι όνειρο είναι αυτό? Και προέκυψε το όνειρο που χρόνια καλλιεργεί το εξαιτίας της κραυγής της του περιβάλλοντος αυτού. Αυτό που δεν είναι οι χρινίδες απλά. Είναι όλο αυτό που σας είπα, που ορίζεται από το παγκαίο, το μενίκιο, το φαλακρό, το σύμβολο, αυτήν την υπέροχη λεκάνη από την οποία περνάει ο σημαντικότερος αρχαίος δρόμος. Και το μεγαλύτερο της κομμάτι που είναι η αρχαία Εγνατία Οδό και έχει το λιγότερο δύο πόλεις, αλλά σύμφωνα με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή που μελέτησαν, υπάρχουν κατά μήκους αρχές αυτής οδού, υπάρχουν κι άλλες, κι άλλα χωριουδάκια τα οποία έχουν και υπάρχουν κατά μήκους της αρχαίας Εγνατίας. Άρα είναι θέμα ανακάλυψη. Άρα θα πρέπει όλοι οι νέοι που απέκτησαν αυτούς τους πόρους τους πνευματικούς να αρχίσουν να τους καταθέτουν, να φωτίσουν όλα τα σημεία αυτού που ονομάσαμε Πάρκο Φιλίππων, αν θέλετε, και Αμφίπολης δεν έχουμε, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό. Μιλάμε για Πάρκο Φιλίππων, επειδή έτυχε αυτός ο μεγάλος στρατιλάτης βασιλεύς των Μακεδόνων να ξεκινήσει από την Αμφίπολη και να έρθει εδώ στους Φιλίππους, από κάλεσμα του καλύστρα του ιδρυτή των Κρινίδων, να έρθει να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί, αλλά βεβαίως στρατηγικά σκεπτόμενος, είδε ότι υπάρχει χρυσάφι, ότι υπάρχει εφοροέδαφος, ότι υπάρχει το ένα, το άλλο, οχύρωσε και έκανε μια ασφαλή πόλη, τους Φιλίππους. Και πρώτο πράγμα που έκανε ήταν το αρχαίο θέατρο, στο οποίο μάζευε τους πολίτες και μίλαγε, έλεγε τον λόγο του, τις σκέψεις του. Και έτσι γεννήθηκε, ξεκίνησε και το θέατρο, άρα ξεκίνησε από τον πολιτισμό, την επικοινωνία με τον κόσμο. Αυτό κάνουμε εμείς τώρα. Όχι ως βασιλείς, αλλά ως απλοί πολίτες, να επικοινωνήσουμε, να γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν, να δουν ποια είναι τα παιδιά τους, τι θέλουν να πούν, πού ο ιδρώτας τους κατατέθηκε στα τόσα χρόνια και τι έκαναν για να δικαιωθούν οι πράξεις τους. Οι πράξεις των παλαιότερων πρέπει να δικαιωθούν και δικαιώνονται μόνο από τα παιδιά τους. Αυτή είναι η προσπάθειά μας λοιπόν, να ενωθούμε. Δεν δικαιολογείται να υπάρχει η Θεσσαλονίκη και να μας καταστρέφει όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά τα εγκατέλειψαν γιατί πηγαίνουν Θεσσαλονίκη, γιατί πηγαίνουν Αθήνα. Είναι κρίμα να μην δημιουργηθεί η δυνατότητα να παραμείνουν εδώ, ενώ έμειναν οι προηγούμενοι άνθρωποι 8.000 χρόνια. Και είναι κρίμα, διότι οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο οι περιουσίες αυτές που χάνονται από ιδρώτα των προηγούμενων γενιών, αλλά και των γενιών που υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και έχουν σπίτια ερυπωμένα, έχουν ερυπωθεί, έχουν αφήσει τον τόπο τους και τον αγώνα τους, τον ιδρώτα τους, μέσα στον χρόνο να χάνεται και είναι κρίμα. Τους καλούμε όλους αυτούς εμείς, αφού κάνουμε να γνωριστούμε, να ταξιδέψουμε και να βρει η πολιτεία έναν τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ μας και μιλάνε για τεράστια έργα, Εγνατίες κτλ. Εδώ υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας. Θέλουμε έστω και ένα τρενάκι τουριστικού χαρακτήρα που να τους παίρνει από τους Φιλίππους που σήμερα έχει πολύ κόσμο και να τους πηγαίνει στην Αμφίπολη να κάνουν όλο αυτόν εδώ το γύρο. Να συνδέει αυτόν τον υπέροχο χώρο στον οποίο είμαστε με έναν οποιοδήποτε τρόπο. Άρα να συνδεθούν, να συνδεθεί όλη αυτή η περιοχή, να γνωριστούμε καλύτερα, να αξιολογήσουν σε τι τόπο ζουν, φωτίζοντας τον, όπως είπα, κάθε σημείο. Μέσα από αυτήν την αγωνία λοιπόν γεννήθηκαν οι οψόμεθα εις Φιλίππους, δηλαδή η ένωση των νέων ανθρώπων, γιατί είναι ένα κάλεσμα όλων. Δεν έχουμε εμείς κανέναν αντίπαλο μπροστά μας. Όποιος αγαπάει τον τόπο και θέλει να πει ορισμένα πράγματα, είναι κοντά μας
μπορεί να περπατήσει μαζί μας, να μας γνωρίσει, να τον γνωρίσουμε και να καταθέσουμε τη γνώση όλοι μαζί. Εγώ ξεκίνησα τη συμμετοχή μου στο ψώνιο πριν 3 χρόνια περίπου με τη διπλωματική μου εργασία. Γνώρισα τα παιδιά από τον οργανισμό, μου μίλησαν λίγο για την ιδέα τους και το όραμά τους και μου άρεσε πάρα πολύ. Ξεκίνησα λοιπόν βασικά με τον πρόεδρο του οργανισμού να γυρίσουμε λίγο στο χώρο του Πάρκου Φιλίππων και βλέποντας αυτές τις εικόνες αποφάσισα ότι είναι πολύ ωραία ιδέα το να ξεκινήσω την πτυχιακή μου πάνω σε κάτι το οποίο γενικά δεν γνώριζα και τόσο πολύ και έμαθα πάρα πολλά στην πορεία. Δηλαδή, με συνεργασίες, με ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους, και τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, το Ινάλε. Γενικά, ήταν μια συλλογική προσπάθεια για να μπορέσω να συλλέξω πληροφορίες. Είχα πάντα, βέβαια, και το master plan των Οψόμεθα ως αρχή, για να μπορέσω να συλλέξω όλα τα στοιχεία και να κάνω κάποιες προτάσεις, κυρίως στην καρδιά του Πάρκου Φιλίππων, στα τενάγη των Φιλίππων. Αυτό που μου κέρδισε το ενδιαφέρον είναι το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή κυρίως θα σας πάω στη Λιδία που είναι το ποτάμι που περνάει και μπαίνει μέσα στα τενάγη και νομίζω ότι εκτός από το ιστορικό κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιο η ιστορία του τόπου, από τη μάχη των Φιλίππων, τον αρχαιολογικό χώρο, τον Ντικιλτάς, το βαπτιστήριο, που είναι όλα συγκεντρωμένα κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του Τυρφώνα, νομίζω ότι το φυσικό περιβάλλον ήταν αυτό που ήθελα να αναδειχθεί και να συντηρηθεί, γιατί καταστρέφεται με την πάροδο των χρόνων και ίσως και από την άγνοια πολλών ανθρώπων που δεν γνωρίζουν και το έδαφος και το πόσο σημαντικό μπορεί να είναι και ωφέλιμο για τις καλλιέργειες, αλλά και το κομμάτι των καναλιών και του υγρού στοιχείου που θεωρώ ότι πρέπει να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, όταν ζω στην πόλη της Καβάλας, θέλω να φύγω ας πούμε, μερικές φορές και να έρθω σε αυτό το κομμάτι της φύσης. Και είναι δίπλα, είναι πάρα πολύ κοντά αυτή η απόσταση. Και η βράβευση. Η βράβευση ήρθε μετά λοιπόν από 3 χρόνια που συνεργαστήκαμε. Συνέχεια συνεργαζόμαστε με τους Οψόμεθα. Το κομμάτι της πνευματικής μου είναι ένα κομμάτι από το μεγαλύτερο, που είναι το master που έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι γι' αυτό. Οπότε συνδυάσαμε το master plan με το κομμάτι της πνευματικής και καταθέσαμε την πρόταση στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Μπούσιας, Landscape Awards. Ήταν πανκύπρια και πανευρωπαϊκή διάκριση, ήμασταν στη μεγάλη κλίμακα και βγήκαμε πρώτοι. Λοιπόν, έγινα πολύ πρόσφατα μέλος της ομάδας των Οψόμεθα. Έμαθα για την ομάδα μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και έτσι προσέγγισα την ομάδα, ενδιαφέρθηκα για την ομάδα και μπορώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή η ομάδα αγκάλιασε εμένα σαν νέο μέλος και μέσα από την ομάδα μαθαίνω για τον τόπο. Μπορεί να βρίσκομαι μακριά, αλλά μαθαίνω για τον τόπο, γνωρίζω καλύτερα τον τόπο και δημιουργώ σχέσεις με τους ανθρώπους που εργάζονται στην ομάδα. Ναι, η ιδέα του πάρκου που προτείνει η ομάδα των Οψόμεθα είναι στην ουσία ένας ολιστικός σχεδιασμός, όπου τα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος συνδέονται μεταξύ τους. Προωθείται η περιοχή αυτή για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τους επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή αυτή. Τι να πεις για την ιστορία αυτού του τόπου, μια μεγάλη ιστορία που ξεκινά από την προϊστορική, παλαιολιθική, νεολιθική ιστορία. Ένας τρόπος που καθημερινά σου δείχνει ότι είναι εδώ, είναι ζωντανός και υπάρχει. Ήρθαμε να ανακαλύψουμε τον Ντικιλτάς. Για όσους δεν τους γνωρίζουν, είναι ένας τόπος πολύ κοντά στην πόλη της Καβάλας, συγκεκριμένα στις Κρινίδες. Ένας τόπος όμως ζωντανός, ένας τόπος που περιέχει πολλά τεκμήρια τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτή η περιοχή κατοικήθηκε για περίπου 8.000 χρόνια. Θα τα ανακαλύψουμε, θα σας τα παρουσιάσουμε και φυσικά θα πάρουμε πολλά μηνύματα για τους ανθρώπους που ζούσαν εδώ, για την ιστορία τους και φυσικά για το μέλλον, που από αυτή την ιστορία μπορούμε να πάρουμε πολλά μηνύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ, σε έναν χώρο τον οποίο πολλές φορές ακούμε, τον Ντικιλτάς. Βέβαια, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κατάφερα να έρθω μέχρι τώρα, αλλά είμαι πολύ περήφανη που βρίσκω ανθρώπους που αγαπούν, προσέχουν και προσπαθούν να διαφυλάξουν την ιστορία του τόπου μας. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είστε κι εσείς.
Δύο λόγια. Πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι ακριβώς βρίσκεται στο χώρο εδώ και φυσικά την ιστορία η οποία ξεκινά από... Δεν μπορούμε πολύ να χαρακτηρίσουμε... Πολύ παλιά. Από το πότε. Πρώτα θα αρχίσω από το όνομα. Δικηλιτάς. Είναι κάτι που δεν αρέσει και πολύ, γιατί θυμίζει η τουρκοκρατία. Μας έτυχε να το σβήσουν από την ταμπέλα. Αλλά αυτό είναι η ιστορία του τόπου και η ιστορία μας έχει και ένα μέρος ως ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για να σας πω όμως για το όνομα, όταν ήρθε ο Εζέ, ο πρώτος Γάλλος αρχαιολόγος, 1860, εδώ με αποστολή επιστημονική να δει αρχαία και συγχρόνως να εντοπίσει και να μεταφέρει κάποια αρχαία στο Μουσείο του Λούβρου που ήταν τότε στο ξεκίνημά του με τον Ναπολέοντα III. Γράφει λοιπόν αυτός. Υπάρχει ένα μεγάλο επικίνδυνο μνημείο που οι ντόπιοι το λένε, που οι Έλληνες το λένε μεγάλο λιθάρι και οι Τούρκοι το λένε δικηλιτάς. Επεκράτησε το δεύτερο στην περιοχή. Γιατί όταν ήρθε ο πρώτος, όταν ήρθαν οι πρώτοι αρχαιολόγοι 1914, το ρώτησανε, δεν υπήρχαν ακόμα Έλληνες περισσότεροι, ήταν Τούρκοι στην περιοχή εδώ. Και του είπαν δικηλιτάς και έτσι πέρασε στην ιστορία της αρχαιολογίας. Και οι αρχαιολόγοι είναι συντηρητικοί σε όλα αυτά, κρατήσανε το όνομα το οποίο αντιπροσωπεύει και μια ιστορική πληροφορία. Είναι ένα σπουδαίο μνημείο, θα το δείτε φεύγοντας αυτός, ενός σπουδαίου Ρωμαίου στρατιώτη που έστησε εδώ μετά το θάνατό του ή προς τιμή του, αυτό ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί, γιατί βρέθηκε η επιγραφή του και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας σπουδαίος στρατιωτικός, ο οποίος τιμήθηκε με πολλά βραβεία για την συμμετοχή του στους πολέμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν άρχισαν οι ανασκαφές των Γάλλων εδώ, 1914, τον Απρίλιο του 1914, ήρθε η πρώτη γαλλική αποστολή, μετά από αυτή την εντόπιση που είχε γίνει στη διάρκεια του το 1914, μετά συγχρόνως έγινε, γιατί αυτό έγινε από Άγγλους αρχαιολόγους. Ήταν αυτοί που ήταν στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανασκαφή άρχισε στο θέατρο το 1914. Αλλά σε αυτόν εδώ το λόφο, οι πρώτες ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν το 1922, πάλι από μέλη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Η Αρχαιολογική Σχολή άρχισε το 1914, αλλά τον Απρίλιο δούλεψαν για λίγους μήνες και μετά φύγαν στον πόλεμο και ρίχτηκε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και από τους δύο πρώτους ανασκαφείς, ο ένας σκοτώθηκε στον πόλεμο. Ο άλλος που γύρισε έγινε διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και αμέσως μετά τον πόλεμο άνοιξε το πρόγραμμα της ανασκαφής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στους Φιλίππους. Ένας από τους τομείς της έρευνας υπήρξε και αυτός ο γύλοφος, ήταν ένας λόφος γυμνός τότε από δέντρα, ο οποίος προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, την προσοχή των αρχαιολόγων σε συνάρτηση και με αυτό το μνημείο των Δικηλιτάς. Και έτσι άρχισαν οι ανασκαφές, οι οποίες κράτησαν 2 χρόνια, ήταν πολύ λίγες και πολύ δοκιμαστικές και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή επεξέτεινε μετά τη δράση της στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και δημιούργησε το μεγαλύτερο μέρος αυτού που έχουμε σήμερα ως αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Δούλεψαν από το 1921 μέχρι το 1937. Μετά τον πόλεμο εμφανίστηκε η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία ως υπηρεσία που έκανε έργα στους Φιλίππους και οι Γάλλοι μελετούσαν και συνεργάζονταν στη μελέτη των μνημείων που ήδη είχαν αποκαλύψει. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα της ελληνογαλλικής παρουσίας στους Φιλίππους εντάσσεται και η αρχή της ανασκαφής αυτού του χώρου, η οποία έγινε το 1961 με 2 διαπρεπείς αρχαιολόγους και από την ελληνική και από την γαλλική πλευρά. Τον Ζαν Ντε είχε σκάψει στο Ιράν και είχε σπουδαίο έργο εκεί και ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ. Και συνεχεία στο άλλο μέτωπο, από την ελληνική πλευρά, ο Δημήτρης Θεοχάρης, ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας αρχαιολόγος, ειδικευμένος στην προϊστορία, ο οποίος ευχαρίστως δέχθηκε να αφήσει τη Θεσσαλία, όπου ήταν εκεί έφορος ήδη από αρκετά χρόνια, και ήρθε εδώ. Και έτσι, εγώ ως φοιτήτρια τότε, έζησα την πρώτη συνύπαρξη αυτών των δύο ομάδων, η οποία είμαι
πάρα πολύ χαρούμενη, που κρατάει μέχρι σήμερα. Και μάλιστα αναπτύσσεται. Και αναπτύσσεται σε ένα πολύ καλό πρόγραμμα ελληνογαλλικής συνεργασίας, στο οποίο έρχονται και συμμετέχουν νέοι Έλληνες και Γάλλοι, αλλά και όχι μόνο, από όλη την Ευρώπη έχουμε συνεργάτες και μαθητές και υποψήφιους για διδάκτορες που παίρνουν το... Είναι ένα κέντρο μελέτης προϊστορικής αρχαιολογίας που είναι σημαντικό, νομίζω, και για την Ελλάδα, αλλά και για τον βορειοελλαδικό χώρο. Και επιμένουμε και η προσπάθειά μας, εγώ βρέθηκα να είμαι σε αυτή την αλυσίδα από την αρχή, είναι να διατηρηθεί αυτή η συνέχεια που βλέπω ότι πάει πολύ καλά. Πού ξεκινάει η ιστορία μας, λοιπόν, ταξίδι. Η ιστορία ξεκινάει εδώ, όταν τα πρώτα ευρήματα μας έφεραν στις αρχές της 6ης χιλιετίας. Πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά τα τελευταία τώρα μας πάνε στην 7η χιλιετία. Στην 7η χιλιετία. Έχουμε δηλαδή ενδείξεις ότι η ζωή εδώ άρχισε από τα 6200 π.Χ. Ήταν ένας χώρος κοντά σε μια πηγή, βασική πηγή ενέργειας και ζωής για τον νεολιθικό άνθρωπο, ο οποίος ήταν γεωργός και κτηνοτρόφος και ήθελε να έχει κοντά του και το δάσος για να συλλέγει τους καρπούς, να παίρνει την ξυλία και ό,τι προσφέρει το δάσος. Ήταν και στις περιφές ενός μεγάλου έλους, αυτό που ήταν γνωστό μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια εδώ ως έλος των Φιλίππων και της Ράμας. Και ήταν ένα μέρος που βοηθούσε τους ανθρώπους να στήσουν τα νοικοκυριά τους. Τώρα οι ανασκαφές προχωρούν, είναι σαν ένα βιβλίο που το ανοίγεις και το ξεφυλίζεις σελίδα-σελίδα και αρχίζεις από πάνω προς τα κάτω. Το να έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθείς αυτό και να ζεις αυτή την αναζήτηση είναι και μάλιστα να την κρατάς όπως στην περίπτωσή μου και μετά την αποχώρησή σου από την ενεργό δράση. Είναι ένα προνόμιο και ένα δώρο για το οποίο έχω ευγνωμοσύνη στη ζωή. Μια συγκινητική στιγμή που ζήσατε όλα αυτά τα χρόνια, κάτι που έμεινε χαραγμένο στο μυαλό σας, από όλα αυτά που ανακαλύψατε, που ήρθαν μπροστά στα χέρια σας. Έχω πολλές, αλλά επειδή είμαστε στην προϊστορία, θα σας πω για την προϊστορία. Γιατί εγώ ξεκίνησα ως κλασική αρχαιολόγος. Η πρώτη μου δουλειά ήταν ένα γλυπτό από το Ερέχθειο. Αλλά βρέθηκα στο χώρο της προϊστορίας, όπως σας είπα, από φοιτήτρια εδώ. Και έτσι βρέθηκα στη Θάσο, σε μία εποχή που ανακαλύψαμε τα πρώτα προϊστορικά ευρήματα στη Θάσο. Μέχρι τότε δεν ξέραμε μόνο την κλασική Θάσο, τον ιστορικό χρόνο τη Θάσο, αυτή που είχαν ανασκάψει η Γαλλική πάλι Αρχαιολογική Σχολή και συνεχεία Αρχαιολογική Υπηρεσία. Μπήκαμε μια φορά με τις οδηγίες ενός ανθρώπου, μου έφερε κάτι κομμάτια σπασμένα αγγεία σε ένα σπήλαιο. Ήταν ένα Κυριακή πρωί και του είπα οπωσδήποτε πρέπει να μου δείξεις που τα βρήκες αυτά, γιατί στη Θάσο δεν τα ξέραμε. Και ήρθε στο μουσείο, ξεκινήσαμε με τον αρχιφύλακα και τον άντρα μου, τότε ήμασταν και νιόπαντροι, και πήγαμε στο σπήλαιο αυτό. Και μπήκαμε σε μία σπηλιά με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μπήκε πρώτος ο Χρυσανθάκης. Ο Χρυσανθάκης. Μπήκε ο αρχιφύλακας, πήγε να μπει. Μπήκε πρώτος ο άνθρωπος που είχε μπει στη σπηλιά. Και μας φώναζε από μέσα, ελάτε. Αλλά ήταν ένας πολύ μακρύς διάδρομος που έπρεπε να στρίβεις και μέσα στο σκοτάδι να προχωρείς. Βγήκε ο αρχιφύλακας, λέει δεν μπορώ να συνεχίσω. Και με έμεινε. Ακολούθησε ο άντρας μου και από πίσω εγώ. Μάλιστα μου δώσαν και επειδή δεν είπαν, εγώ δεν θα μπορούσα να μπω, νέα και ωραία. Εκεί μέσα είχε ένα. Και είχα κοντό παντελόνι, μου δώσαν και ένα παντελόνι από αυτά που είχαν εκεί. Και μπήκα μέσα, ακολουθώντας, και βρεθήκαμε σε αυτό το σπήλαιο, το οποίο ήταν από την νεολιθική εποχή, με σταλακτίτες. Και κάτω από τους σταλακτίτες έβλεπες. Έχω την εικόνα ακόμη του αγγείου που έχει αποσβεστοποιηθεί από τους σταλακτίτες που πέφτουν, αλλά είναι στη θέση του. Και λέω, εδώ δεν μπορώ να αγγίξω τίποτα μέσα σε αυτό. Αισθάνθηκα πραγματικά σαν να ήμουν σε ένα χώρο ιερό εκεί μέσα. Και εκείνη την ώρα
Έσβησε και ο φακός που είχαμε και μείναμε και στο σκοτάδι. Έφυγε βέβαια ο οδηγός μας που ήταν εξοικειωμένος, κάτι μεταξύ περίεργου και αρχαιοκάπηλου, τέλος πάντων, ξέρω πώς βρέθηκε αυτό. Το ρωτούσε πώς πήδηξε μέσα στη σπηλιά, γιατί έπρεπε να πηδήξει σε κάποια φάση στα τυφλά. Εν πάση περιπτώσει, ώστε να μας φέρει, βρεθήκαμε μέσα σε εκείνη τη σπηλιά που ήταν σαν να ήσουν σε ένα άλλο κόσμο. Νομίζω ήταν από τις πιο... και βέβαια πήρα ελάχιστα όστρακα από εκεί, όστρακα λέμε τα κομμάτια τα σπασμένα εκεί, για να, και μετά εν συνεχεία κάναμε ένα τσιμέντο και κλείσαμε την είσοδο για να μην μπουν μέσα και διαταραχθεί. Τώρα είναι μέσα στο έργο της Εφορίας Φιλολογίας και Παλαιοντολογίας. Δύο λόγια για αυτόν τον εκπληκτικό χώρο, για τα ευρήματα φυσικά που έχουν βρεθεί εδώ και εσείς που εργάζεστε και καθημερινά έρχεται σε επαφή με την ιστορία, με ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ιστορίας που οι περισσότεροι από εμάς ίσως να μην γνωρίζουμε. Η ανασκαφή του Ντικιλίτας έχει μεγάλη ιστορία, μεγάλη συνέχεια. Είναι πάντα από την αρχή της ένα πρόγραμμα συνεργασίας. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι είναι η συνεργασία από την πλευρά της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών από την ελληνική πλευρά. Η κυρία Κουκούλη είναι από την αρχή περίπου των προγραμμάτων στη συνεργασία αυτή. Και εγώ δουλεύω στον Ντικιλίτας από τα χρόνια που ήμουν φοιτήτρια, από το 1986, και συνεχίζω να εργάζομαι στον Ντικιλίτας με την προοπτική της συνέχισης και της εξέλιξης του προγράμματος από εδώ και στο εξής. Το Ντικιλίτας είναι γνωστό για την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων του, για την επιστημονική αξία των ευρημάτων του, αλλά και για την ευρύτερη ιστορία του τόπου, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και σε μια περιοχή που έχει μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον διαχρονικά. Τι είναι το τόσο μεγάλη έτσι... Η μεγάλη ιστορία που περνάει ακόμα και μέσα από το έδαφος, ακόμα και από τα ευρήματα, ακόμα και σε αυτό που έρχεστε και βλέπετε. Αναφέρθηκε πριν η κυρία Κουκούλη για τα κρασιά, για το σταφύλι, για το αμπέλι. Τι είναι αυτό που το κάνει ιδιαίτερο και αξίζει να πούμε στον κόσμο, αξίζει να έρθει να το δει? Η αξία του χώρου αυτού, του προϊστορικού αυτού οικισμού, είναι ότι είναι από τους πρώτους, από τους αρχαιότερους οικισμούς με μόνιμη κατοίκηση στην Βόρεια Ελλάδα και για την ώρα είναι ο μόνος που μας έχει δώσει την αρχαιότερη φάση της νεολιθικής κατοίκησης, περίπου στο 6.400 π.Χ. και έχει διαχρονική παρουσία του ανθρώπου μέχρι σχεδόν και τις μέρες μας. Ήδη αυτό το κάνει ιδιαίτερο ως χώρο για να αντιληφθεί κανείς το βάθος του παρελθόντος, το βάθος της ιστορίας του ανθρώπου στο χώρο της πεδιάδας της Δράμας. Ανασκαφές, έργα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια, έργα, αντικείμενα τα οποία ήρθαν στα χέρια σας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε, έτσι, που σας συντάραξε, κάτι το οποίο είναι κάτι που έχει μείνει στη μνήμη και δεν θα φύγει εύκολα? Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς από τα ευρήματα που έχουν έρθει στο φως, αυτό που ξεχωρίζει μέσα από τα πολλά, γιατί είναι πολλές οι στιγμές οι συγκινητικές που έχουμε ζήσει στο χώρο και στις ανασκαφές. Η δική μου, ας το πούμε, ιδιαίτερη στιγμή είναι η ανασκαφή του σπιτιού 4, στον τομέα 6. Είναι ένα σπίτι της νεότερης νεολιθικής που χρονολογείται γύρω στο 4.200 π.Χ. και είναι η πρώτη φορά που καταλάβαμε πραγματικά τη δομή ενός νεολιθικού σπιτιού.
με τους τοίχους του γύρω-γύρω, πραγματικά στη θέση τους, με τους πεσμένους τοίχους πάνω στο δάπεδο και με, με όλο το νοικοκυριό της οικογένειας που ζούσε σε αυτό το σπίτι, διατηρημένο στο δάπεδο του σπιτιού. Και αυτό για μένα ήταν μία από τις ξεχωριστές στιγμές των ανασκαφών. Οι οικίες αυτές στο βάθος του χρόνου κατάφεραν να διατηρηθούν. Αυτό σημαίνει ότι φεύγοντας άφηναν το σπίτι στην αρχική του μορφή, ξαναεπέστρεφαν. Ποια ήταν η διαδικασία το να φτάσουμε σήμερα να πούμε ότι έχουμε βρει αυτά τα ευρήματα και σε αυτή την καλή κατάσταση, όταν μιλάμε για τόσα πολλά, πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Ναι, συνήθως τα σπίτια της νεολιθικής εποχής είναι φτιαγμένα από ξύλο και από πυλό. Είναι φθαρτά υλικά, τα οποία καταφέρνουν να διατηρηθούν όταν καούν. Επομένως, η ευτυχία του αρχαιολόγου να τα βρει τα πράγματα όλα στη θέση τους, είναι η δυστυχία των ανθρώπων που τα κατοικούσαν, γιατί καταστράφηκαν από μία έντονη απότομη πυρκαγιά. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκουμε τα καλά διατηρημένα υπολείμματα των σπιτιών των νεολιθικών στη θέση τους. Οι πρώτες εργασίες έγιναν εδώ το 2022 μόνο από έναν Γάλλο αρχαιολόγο, τον Λουί Ρενοντά, αλλά οι συστηματικές έρευνες ξεκίνησαν το 1961 εξ αρχής ως συνεργασία φορέων, δύο φορέων που δεν έχουν συνεργαστεί αλλού στην Ελλάδα και αυτή η συνεργασία υπήρξε εξαιρετική. Είμαστε το τέταρτο πρόγραμμα κατά σειρά, το πρώτο τη δεκαετία του 60 χοντρικά, 60-70, το δεύτερο από το 80, τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι το 2000, το τρίτο από το 2008 μέχρι το 2018 και 2019, πρόπερση δηλαδή, ξεκινήσαμε το τέταρτο πρόγραμμα. Το 20 δεν σκάψαμε λόγω κορονοϊού και φέτος επανήλθαμε. Το 2020 έγινε κάτι άλλο πολύ σημαντικό για το Ντικιλιτάζ, που σφραγίζει, επιβραβεύει και τον αρχαιολογικό χώρο, την αρχαιολογική προσπάθεια και τη συνεργασία. Τιμήθηκε η αρχαιολογική αποστολή του Ντικιλιτάζ με το μεγάλο βραβείο του Institut de France, του Ινστιτούτου της Γαλλίας, που είναι ο φορέας από τον οποίο εξαρτώνται όλες οι επιστημονικές ακαδημίες της Γαλλίας. Αυτός ο φορέας διαχειρίζεται μια σειρά από διάφορα κληροδοτήματα, βραβεία, εκ των οποίων αυτό το Grand Prix με το όνομα του ζεύγους Del Duca, έτσι είναι το, σαν να λέμε, το Ίδρυμα Κωστόπουλου, Μποδοσάκη, οτιδήποτε, ναι, που μεταφράζεται με ένα αρκετά σημαντικό χρηματικό ποσό, αλλά εκτός το χρηματικό ποσό είναι η ύψιστη αναγνώριση που δίνει η Γαλλική Ακαδημία σε διεθνώς, σε αρχαιολογικές αποστολές. Και το ότι μπαίνει μέσα σε αυτό το κλαμπ των εκλεκτών, να το πω, μια προϊστορική ανασκαφή, που δεν είναι και επισκέψιμος χώρος, δηλαδή δεν είναι κάτι που το γνωρίζει το πλατή κοινό παρά μόνο από τις επιστημονικές προσπάθειες. Και που, όπως θα δείτε, τα αντικείμενά του, τα ευρήματά του, να το πω έτσι, θέλουν μια ειδική σχέση, έναν ειδικό τρόπο για να μεταφερθούν στο κοινό, δίνει να καταλάβουμε το πόσο το επιστημονικό του έργο από πίσω, το επιστημονικό μήνυμα που περνάει, είναι σημαντικό. Και το επιστημονικό μήνυμα που περνάει είναι αυτό. Διαχρονία, 8.000 χρόνια κατοίκηση, συνεχόμενη, την οποία την εξηγεί καταρχάς ο χώρος. Ο φυσικός χώρος, το φυσικό περιβάλλον. Γιατί ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και δεν πήγαν λίγο παραπέρα? Γιατί εδώ βρήκαν τη σημαντικότερη πηγή, τη μεγαλύτερη πηγή
πόσιμου νερού σε ολόκληρη την πεδιάδα. Και γιατί πέρασαν μετά η Εγνατία, οι Φίλιππ κλπ. Για τον ίδιο λόγο ότι εδώ είχαν τις κατάλληλες συνθήκες, είμαστε στο στενότερο πέρασμα ανάμεσα στο Έλλος και στους πρόποδες των βουνών, δηλαδή πιο μέσα θα πήγαινα, θα πέφτανε στο Έλλος. Από εκεί ήταν τα βουνά, δηλαδή είναι η τοποθεσία από μόνη της που έχει καλέσει τον άνθρωπο και τον έχει κρατήσει. Όταν μιλάμε για 8.000 χρόνια παρουσίας, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι μιλάμε για 8.000 χρόνια κατοίκησης. Όχι απλώς περνάνε, έρχονται, φεύγουν. Μένουν, χτίζουν και έτσι δημιουργήθηκε και αυτός ο γύλοφος, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια. Έχει 17 μέτρα ύψους, σε βαδόν στη βάση του 40 στρέμματα. Με εκτεταμένη ανασκαφή έχουμε δει μέχρι σήμερα τα 6.500 από αυτά τα 8.000 χρόνια. Δηλαδή, ξεκινώντας από την κορυφή, έχουμε φτάσει και έχουμε δει ανασκαφικά μέχρι το 5.400 περίπου. Η φιλοδοξία του τέταρτου προγράμματος είναι να δούμε την πρώτη χιλιετία του οικισμού, δηλαδή το διάστημα από 5.400 μέχρι 6.400 και να δούμε ακριβώς το πρώτο κομμάτι της εξέλιξης, αυτούς τους πρώτους κατοίκους που ήρθανε, το ξέρουμε από την ευρύτερη έρευνα μέχρι τώρα, έρχονται από την Ανατολία, έρχονται δηλαδή από πιο ανατολικά, φέρνουν μαζί τους τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την οποία προσαρμόζουν στις τοπικές συνθήκες. Αυτό το κομμάτι του πώς έρχονται, από πού ακριβώς ακολουθώντας ποια διαδρομή, γιατί έχει διάφορα διαθαλάσσεις, διαξηράς κλπ. Τη χρονική στιγμή μας την έδειξε το καρότο, αλλά το πώς έρχονται, ποια είναι η φυσιογνωμία τους, πώς προσαρμόζουν τις τεχνικές που ήξεραν από εκεί, πώς τις προσαρμόζουν στο εδώ φυσικό περιβάλλον και πώς αναπτύσσονται χίλια χρόνια, ένα τεράστιο διάστημα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι ξεκινάμε σήμερα να δούμε τι έγινε από την εποχή των παλαιολόγων μέχρι σήμερα. Είναι ένα τεράστιο διάστημα το οποίο καταλαμβάνει ένα ύψος επιχώσεων, δηλαδή διαδοχικών στρωμάτων γύρω στα 5 μέτρα. Συνολικά από το σημείο που θέλουμε εμείς να το διερευνήσουμε έχουμε κάπου 7 μέτρα να κατεβούμε στα επόμενα χρόνια. Θα πάμε να το δείτε κιόλας. Και να δούμε ακριβώς την εξέλιξη, δηλαδή προς τα πίσω πηγαίνοντας, πώς ξεκίνησε αυτός ο οικισμός που στη συνέχεια έδωσε τα ωραία σπίτια, τα νεολιθικά, τα πλούσια κελάρια, το πρώτο σταφύλι, την κοσμηματοτεχνία, γιατί έχουμε και τέτοια ευρήματα. Και πώς στη συνέχεια έδωσε τα ψηδωτά σπίτια της εποχής Χαλκού, δηλαδή την εξέλιξη που είπατε. Φαίνεται ότι σε κάποια φάση της ζωής του ο οικισμός αυτός είχε και έναν περίβολο λίθινο, τον οποίο βρίσκουμε σήμερα σε δευτερογενή απόθεση, δηλαδή πεσμένες και κυλισμένες τις πέτρες, αλλά είναι τεκμηριωμένο ότι αυτός ο περίβολος ήταν νεολιθικός. Δηλαδή μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο χωριό, χωριό με τις σημερινές, αλλά που είχε συνεχή διαχρονική ζωή και τραβούσε τους κατοίκους γιατί πρόσφερε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Εδώ που βρισκόμαστε, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να φανταστείτε ότι από κάτω μας βρίσκονται πράγματα περίπου του 5.500 π.Χ. Μία τούμπα είναι κυριολεκτικά ένα μονοπάτι στο χρόνο, γιατί είναι έτσι φτιαγμένη που από κάτω προς τα πάνω κάτω είναι τα παλαιότερα στρώματα, πάνω τα νεότερα και όλα αυτά δημιουργούν ένα βουναλάκι που καλύπτεται από ένα πολύ λεπτό στρώμα επιφανειακού φυλλοχώματος που μας το έχει δημιουργήσει αυτή η ωραία βλάστηση που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, όσο προχωράμε δηλαδή τώρα, ανεβαίνουμε στο χρόνο. Ξεκινήσαμε από το 5.500, με αρχαιολογική ορολογία είμαστε στις αρχές της νεότερης νεολιθικής. Έχουμε σκάψει σπίτια αυτής της περίοδου
στον Τικιλιτάς σε άλλον, σε διπλανό τομέα. Και μάλιστα, αν θα πάει κάποιος επισκέπτης σήμερα στο Μουσείο Φιλίππων, στο Αρχαιολογικό mm-hmm. Μουσείο Φιλίππων, θα δει μια πολύ ωραία μακέτα ενός νεολιθικού σπιτιού, αυτής ακριβώς της περίοδου, το οποίο το έχει φτιάξει μια συνεργάτης της ανασκαφής μαζί με τον αρχιτέκτονα σύζυγό της, η Σάντρα και ο Ραμέζ Ντερμαρκάρ, που δείχνει αυτή την οικία του Βουκρανίου. Δηλαδή, που mm-hmm. δίνει και μια εικόνα ενός νεολιθικού σπιτιού χρονολογημένου στο 5.000 π.Χ. Οφείλω να ομολογήσω πάντως ότι το περιβάλλον, τα δέντρα, δεν ξέρω τι, πραγματικά σε περνάει σε μια άλλη εποχή. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, δεν ξέρω, είναι μια βλάστηση ιδιαίτερη. Δεν έχω δει έντονη τόσο τη βλάστηση σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης. Και συγχωρέστε μου αν κάνω λάθος, αλλά πραγματικά σε μεταφέρει πίσω στην ιστορία. Αυτή η ιδιαίτερη βλάστηση είναι η φύση που ανέκτησε τα δικαιώματά της πάνω στον άνθρωπο. Ακριβώς. Γιατί αυτός ο χώρος, η τούμπα του Τικιλιτάς, μέχρι το 1961 που απαλωτριώθηκε προκειμένου να γίνει Συστά. Αρχαιολογικός χώρος και να ανασκαφεί, ήταν χωράφια, καλλιεργείτο κανονικά, αν δεν κάνω λάθος, οι τελευταίες καλλιέργειες ήταν αμυγδαλιές, αν θυμάμαι καλά από τις φωτογραφίες. Ερχόμενοι αρχαιολόγοι σταμάτησε να καλλιεργείται η τούμπα και συνέβη ακριβώς αυτό που βρίσκουμε και αρχαιολογικά σε κάποιες φάσεις της εξέλιξης, δηλαδή δημιουργήθηκε, σταμάτησε να, όσο καλλιεργείται το έδαφος, υπάρχει και ενεργή διάβρωση. Σωστά. Δηλαδή, περνάει το νερό, τρέχει, τρώει την τούμπα και τη χαμηλώνει. Με το που σταμάτησε η καλλιέργεια, δημιουργήθηκε ένα χούμους, ένα έδαφος, με τα φύλλα, με τη βλάστηση, φύτρωσε. Όλα αυτά είναι φυσικά, δεν έχει φυτέψει mm-hmm, κανείς mm-hmm. τίποτα εδώ πέρα. Τα καβάκια και οι κυσί που τα περιβάλλουν. Οι κυσί μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι όλα φυσικά. Είναι σήμερα ένα καταφύγιο φανταστικό για πουλιά, σκιουράκια, Σωστά. ζώα, πάρα πολύ όμορφο και μας σώζουν την τούμπα. Αυτό, δηλαδή έχουν δημιουργήσει ένα προστατευτικό μανδύα που διαταράσει τα ανώτερα στρώματα, δηλαδή χαλάει ό,τι είναι πιο κοντά στην επιφάνεια, αλλά συγχρόνως το διατηρεί. Δηλαδή αν δεν είχαμε αυτό το προστατευτικό μανδύα, θα είχαμε χάσει και άλλες πληροφορίες mm-hmm. από την τούμπα. Τα αγαπάμε λοιπόν τα δέντρα μας, παρόλο που μας διαταράσουν τα στρώματα την έτσι μελέτη, λίγο, έτσι. Τα αγαπάμε γιατί μας προστατεύουν τα υποκείμενα στρώματα, τα αγαπάμε γιατί μας δίνουν σκιά, γιατί αντιστέκονται στη διάβρωση, φιλοξενούν γεράκια, τσαναπετινούς και άφωνα σκιουράκια. Απλά μου κάνει εντύπωση ο χώρος και πόσο εκτείνεται αυτός ο χώρος. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, γιατί ενώ γύρω υπάρχει κάμπος, πραγματικά υπάρχει αυτή η όαση μέσα στον κάμπο. Αυτή είναι η ομορφιά. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε να τα δούμε. Εδώ τώρα, με αυτά τα λίγα μέτρα που διανύσαμε, φτάσαμε στο 4.000 π.Χ. Κερδίσαμε 1.000 χρόνια περπατώντας. Πιο γρήγορα 1.000 χρόνια δεν έχω δαμάνει, να ξέρετε. Είναι τα πιο γρήγορα 1.000 χρόνια που έχω περάσει. Κερδίσαμε 1.000 χρόνια, και φτάνουμε κοντά σε μία, σε έναν από τους σημαντικότερους ανασκαφικούς τομείς. Είμαστε τώρα στην ανατολική πλαγιά της τούμπας, στο μέσον περίπου του γυλόφου. Εδώ είχε ξεκινήσει πρώτα μια αρκετά μεγάλη τομή. Το 1967 ο πρώτος ανασκαφέας από ελληνικής πλευράς, ο Δημήτρης ο Θεοχάρης, και είχε βρει κατάλοιπα νεολιθικής εποχής τότε. Στη συνέχεια, η κυρία Κουκούλη, στη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80, επέκτηνε αυτό τον τομέα και εδώ βρέθηκαν αυτά τα σπίτια για τα οποία σας μίλησε η κυρία Μαλαμίδου. Υπάρχει πλέον, νομίζω ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες και από πλευράς κοινωνίας, τοπικής και από πλευράς φορέων και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε γρήγορη σε κοντινό χρόνο
να ανοίξει επιτέλους αυτός ο χώρος για το κοινό, γιατί πραγματικά είναι μια άλλου τύπου αρχαιολογική θέση. Αυτή την οικία που ανέφερε η κυρία Μαλαμίδου, η Δήμητρα Μαλαμίδου, η οποία είναι μια επινίκης οικία με τρία δωμάτια. Τρία ανεξάρτητα από ό,τι φαίνεται δωμάτια, το καθένα με την δική του είσοδο, το δικό του φούρνο, τη δική του οικοσκευή. Εδώ αυτό που δείχνεται είναι ο μεσότυχος που χωρίζει το ένα δωμάτιο από το άλλο. Τώρα βλέπουμε το φουρνάκι του πρώτου δωματίου και δίπλα του, δεξιά του, έχει μια πολύ όμορφα χτισμένη πλατφόρμα με θήκες χτισμένες μέσα στις οποίες ίσως επεξεργάζονταν κάποιους καρπούς. Αυτό το σύνολο, όταν αποκαλύφθηκε στη δεκαετία του 90, ήταν η πρώτη φορά στον βορειοελλαδικό χώρο και μία από τις ελάχιστες φορές γενικότερα στα Βαλκάνια που είχαμε τόσο καλά διατηρημένα σπίτια αυτής της εποχής. Είμαστε στο 4.300-200 π.Χ., όπως είπε και η Δήμητρη Μαλαμίδου. Τα σπίτια είναι χτισμένα με αχυροπυλό και ξύλο, φθαρτά υλικά δηλαδή, τα οποία ή διαλύονται τελείως όταν δεν καούν ή όταν καούν μισοψύνονται, αλλά όχι αρκετά που να μείνουν να αντέχουν σε όλες τις συνθήκες. Δηλαδή παραμένουν κάπως ευπαθή, κάπως εύθυπτα αυτά για να συντηρηθούν, για να σταθούν τόσα χρόνια. Τα έχουμε συντηρήσει, δηλαδή τα έχουμε στερεώσει με κάποιο τρόπο, αλλιώς θα είχαν διαλυθεί κι αυτά. Θέλουν δηλαδή ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και ιδιαίτερες συνθήκες παρουσίασης στο κοινό και αυτός είναι και ένας λόγος που η μέχρι τώρα ανάδειξή τους έχει δημιουργήσει, έχει καθυστερήσει να το πω τόσο πολύ, ότι δεν μπορείς εύκολα σε έναν ανυποψίαστο επισκέπτη να παρουσιάσεις αυτό εάν δεν του δώσεις όλη την ιστορική διαδρομή να καταλάβει το τι βλέπει. Ερχόμαστε τώρα πολύ κοντά στην οικία 1, την δυτικότερη από τις τέσσερις οικίες του τομέα 6, η οποία είναι αυτή που έδωσε και τις αποδείξεις για την πρώτη υνοποίηση σε ελληνικό και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτή ήταν μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 80 βασισμένη στα αρχαιοβοτανικά ευρήματα από τις πρώτες ανασκαφές. Είχαν βρεθεί κουκούτσια σταφυλιών πάνω στα οποία έμεναν ακόμη, διατηρούνταν οι φλούδες, οι πολύματα της φλούδας, απανθρακωμένα αυτά από την πυρκαγιά που κατέστρεψε το σπίτι, αλλά φαινόταν, δηλαδή οι επιστήμονες, ειδικοί που τα μελέτησε, είδε ότι ήταν πατημένα, είχαν υποστεί σύνθλιψη. Και γράφτηκε τότε ένα άρθρο ότι έχουμε πιθανώς το αρχαιότερο κρασί. Αλλά δεν είχαμε την απόδειξη της ζύμωσης. Δηλαδή είχαμε την απόδειξη της εξαγωγής σταφυλόζουμου, αλλά όχι ότι είχε γίνει ζύμωση και είχε προκύψει κρασί. Και γι' αυτό το λόγο το συμπεριλάβαμε και στο τρίτο πρόγραμμα, την διερεύνηση αυτού του σπιτιού, γιατί θέλαμε να το τεκμηριώσουμε αυτό καλύτερα. Εδώ τώρα στεκόμαστε μπροστά στον νεότερο από τους ανασκαφικούς μας τομείς, τον τομέα 9 που τον λέμε τώρα εμείς. Τον ανοίξαμε το 2019, είναι φέτος δηλαδή η δεύτερη χρονιά που ανασκάπτεται, χωροθετημένο ακριβώς γύρω από το καρότο που είχαμε κάνει το 2010 και που μας έδωσε την πληροφορία ότι σε 7 μέτρα βάθος από εδώ έχουμε in situ, στη θέση του δηλαδή, στρώμα της αρχαιότερης νεολιθικής. Είναι μια πληροφορία που λείπει όχι μόνο από το Ντικιλιτάς, από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή μέχρι το 2010 η ιστορία της Ανατολικής Μακεδονίας σταματούσε στο 5400 π.Χ. Και επειδή γνωρίζουμε νεολιθικούς οικισμούς αρχαιότερους από άλλα μέρη της Ελλάδας, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Μακεδονία κλπ, υπήρχε μάλιστα μια ολόκληρη φιλολογία συζήτηση γιατί πήγανε παντού αλλού οι άπικοι και δεν ήρθαν στην Ανατολική Μακεδονία. Υπήρχε έτσι μια μαύρη τρύπα στο χάρτη.
Λοιπόν, το 2010 με το καρότο που κάναμε εδώ, αποδείξαμε ότι υπάρχει κάτω στρώμα αυτής της φάσης και όχι απλώς ένα στρώμα, αλλά το κατώτερο από μια σειρά στρωμάτων που θα μας φέρουν εκεί που το έχουμε ήδη διερευνήσει, στην νεότερη νεολιθική του 5.000 και του 4.000 κλπ. Κλείνουμε αυτή την όμορφη περιήγησή μας εδώ, στον τόπο που αγαπάμε τόσο πολύ. Εδώ, στην πόλη της Καβάλας και φυσικά στις Κρινίδες. Μια περιοχή με πολύ μεγάλη ιστορία από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα. Φεύγουμε γεμάτοι από ιστορία, πολιτισμό και από ανθρώπους που έχουν αγαπήσει και ξέρουν πώς να προστατεύσουν αυτή την περιοχή. Κρινίδες λοιπόν και Ντικιλιντάς. Τι πιο όμορφο, τι πιο ωραίο από το να σας παρουσιάσουμε τον πολιτισμό και την ιστορία μέσα από τους κρυμμένους θησαυρούς.